Hello ladies and gentlemen, we are back. Για άλλη μία εκπομπή είμαστε κοντά σας, για άλλη μία ώρα ειλικρινά σε όλη την Ελλάδα, την Κύπρο αλλά και το εξωτερικό, γιατί έχουμε πάρα μα πάρα πολλά να σας πούμε και όχι μόνο να σας πούμε, αλλά και να σας δείξουμε. Πάρα μα πάρα μα πάρα πολλά. Τι θέλεις κοπελιά? Όχι, δεν μπορώ να σου πω. Mm-hmm. Θα σου το πω στην πορεία των πραγμάτων. Δηλαδή, τι εννοείς? Ίσως και να το καταλάβεις και από μόνος σου. Α, εντάξει, κατάλαβα. Οπότε δεν θα καταλάβω τίποτα, οπότε μπορώ να αποχωρήσω από τώρα. Εντάξει, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Ή μπορείς να συνεχίσεις μόνος σου. Όχι, γιατί δεν θα καταλάβω. Να σου πω κάτι. Πες μου, αυτά τα μπλουζάκια. Όχι, τώρα εντάξει. Αυτά τα μπλουζάκια, ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Μάνξ Περιστερίου και στο φίλο μου τον Μπάμπη και τους συνεργάτες του. Έτσι. Γιατί πραγματικά μου δίνει ό,τι καλύτερο, αλλά νομίζω ότι όλα τα ρούχα πάνω μου είναι λίγο σουρ μεζούρ. Όντως, δεν είναι. Έχουν φτιάξει για σένα. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Είναι παιδί μου να είσαι. Και αυτό μάλιστα θέλω να το κρατήσω. Να το κρατήσω κι αυτό. Κρατάω το ένα, κρατάω το άλλο. Φτάσαμε τις 22 ντουλάπες. Δεν θα έχω σπίτι μετά. Θα έχω μόνο ένα ντουλαπόσπιτο. Ευκαιρία να μου πάρεις το άλλο σπίτι που δεν μου πούνε μόνο ντουλάπες. Και αυτό που φοράς είναι πάρα πολύ ωραίο και εδώ σου στέκεται πολύ ωραία. Και αυτό είναι σουρ μεζούρ, βλέπεις τη ώρα που σου κάθεται. Πάρα πολύ ωραίο. Αυτό βέβαια να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Σήμερα η Εύη μας by Beyond Kinky. Κάτι πολύ ιδιαίτερο και είναι τύπου το ανατολίτικο. Το κάνει λίγο τη το μανίξω αυτό το θέμα. Αυτό, ναι, αυτό είναι, δεν έχει κάτι πρέπει να δεις. Είναι έτσι, να. Ναι. Και εδώ κάνει ένα έτσι, αλλά τώρα δεν μπορώ κάνει να σου το έτσι, δείξω. Όχι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Το βλέπουμε εμείς, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολύ ωραία θέματα και σήμερα, με πάρα πολύ ωραίους συνεργάτες, πολύ ωραίους καλεσμένους και γενικότερα πάρα πολύ ωραία πράγματα. Όπως κάθε μέρα, θα ξεκινήσουμε τώρα με τη στήλη εκείνη που αγαπάτε πάρα πολύ, με τη στήλη που είναι για τα παιδιά. Έλευρε, Αλέξανδρε, ποια στήλη δεν αγαπάει ο κόσμος τώρα? Όλες οι στήλες αγαπάνε, απλά επειδή τα μικρά παιδιά, οι Λιλιπούτοι, οι φίλοι μας, το Λιλιπούτι αυτό είναι. Κάτι σου κάνει. Λοιπόν, επειδή οι Λιλιπούτοι, οι φίλοι μας της εκπομπής, είναι έτσι ας πούμε οι πιο αγαπημένοι, αλλά και οι μεγάλοι, γιατί ξέρεις, για να είναι καλά ένα παιδί και να μεγαλώσει καλά ένα παιδί, πρέπει πρώτα να ενημερώσεις και να καθοδηγήσεις πολύ σωστά τον μπαμπά. Σωστή. Αν ο μπαμπάς ή η μαμά δεν καθοδηγήσει σωστά το παιδί από που θα πάρει τρόπους. Το γείτονα. Και στην περίπτωση που ο γείτονας μπαίνει στο σπίτι. Αυτό είναι πάλι. Πόσο ο γείτονας δεν μπαίνει στο σπίτι, αγάπη μου. Πώς θα βοηθήσει το παιδί. Η στήλη αυτή λοιπόν από την μοναδική Κωνσταντίνα Παπαϊωάννου που είναι εδώ κοντά μας. Γεια σου βρε Κωνσταντίνα. Καλά είδε. Πάζεις ρε Κωνσταντίνα, δηλαδή ειλικρινά αυτό το στυλάκι σου το λατρεύω. Ναι. Πάρα πολύ. Είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο αυτό το στυλάκι. Είναι excellent. Είναι excellent. Yes. Τι έχεις ετοιμάσει για σήμερα? Δεν σου λέω. Καλύτερα. Μην το πεις στον Αλέξανδρο, άστονα. Δεν θα το πάρει και πολύ χαμπάρι. Λοιπόν, είναι κάτι σημαντικό σήμερα. Σήμερα είναι κάτι σημαντικό. Είναι κάτι σημαντικό σήμερα. Λοιπόν, σήμερα θα πούμε γιατί η φράση «δεν μιλάμε σε αγνώστους» δεν έχει αποτέλεσμα στα παιδιά. Ναι. Αλήθεια, θέλω λίγο πιο κοντά την Κωνσταντίνα. Τη θέλω λίγο πιο κοντά. Λίγο πιο κοντά. Ναι. Για πες μου, έλα κοριτσάκι. Λοιπόν, θυμάστε από τα παλιά τα χρόνια που μας λέγανε και οι γονείς μας και οι δασκάλοι μας ότι δεν μιλάμε σε αγνώστους. Σωστά. Αν το σκεφτούμε λίγο καλύτερα, μπράβο, ο στόχος αυτός είναι άκυρος. Ναι. Γιατί? Καθώς δεν γίνεται να καθοδηγήσουμε τη ζωή των παιδιών με το να μιλάμε σε αγνώστους. Πόσες δουλειές θα κάνω σε αυτή τη ζωή, πόσες? Θα πεθάνω ως πολυπράγμων. Εγώ μιλάω τη σημερά. Να σου πω, εσύ και ο Οδυσσέας. Ο Οδυσσέας. Ναι, δεν είναι πολυπράγμαν και αυτός. Πολυπράγμα ήταν. Τόσες είχε γύρω-γύρω, πολυπράγμα δεν ήταν. Πολυπράγμα ήταν, καταπληκτικό. Για πες κοριτσάκι μου, καταρχήν ένα λεπτό για να είμαι ειλικρινής με τους τηλεθεατές μου, δεν σε άκουσα καθόλου. Δεν πειράζει, θα ξαναπάμε. Ναι, μπράβο. Να του πω εγώ, ρε παιδί μου. Όχι, μου το πει η Εύη με το δικό της τόπο. Ωραία, ας το πει. Ότι γενικά στα παιδιά το να λες ότι μη μιλάτε σε γνώσεις δεν πιάνει τόπο. Ωραία, μπράβο. Αυτή η φράση είναι λίγο άκυρη. Και γιατί? Γιατί ένας άγνωστος είναι και ο περιπτεράς και ο σερβιτόρος και ο υπάλληλος από το σούπερ μάρκετ, ο γείτονας. Δεν γίνεται να καθορίζουμε και να καθοδηγούμε τη ζωή των παιδιών. Δυστυχώς, τις περισσότερες φορές ο άνθρωπος που μπορεί να κάνει κακό σε ένα παιδί, δικό μας παιδί, είναι ένας γνωστός και δεν είναι ένας άγνωστος. Mm. Είναι ένα πρόσωπο οικείο προς το παιδί. Αυτό ξέρεις γιατί γίνεται. Αυτό γίνεται, παιδιά, τις περισσότερες φορές, γιατί επειδή τους ξένους τους φοβόμαστε, αφήνουμε πάρα πολύ τους δικούς μας ότι και καλά, έλα ξαδελφάκια είναι αυτοί. Και πολλές φορές βλέπεις ότι το ένα ξαδελφάκι, ας πούμε, παρακινεί στο να καπνίσουν, στο να βγουν, στο να πιούν το άλλο και λες, έλα, πηγαίνει με τον ξαδελφό του. Ξέρω, αν όμως ο ξαδελφός του, ας πούμε, είναι ένα παιδί το οποίο είναι λίγο πιο προχωρημένο, θα τον παρακινήσει και τον άλλο. Ναι.
Πάντως θα σου πω κάτι τώρα αντικειμενικά. Και μέχρι να διαβάσω όλο και τις ερωτήσεις, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ. Κοίταξε. Okay, σαφώς είναι τις περισσότερες φορές μέσα από το δικό μας χώρο και κακά τα ψέματα τα τελευταία χρόνια ακούμε περιστατικά που είναι ακόμα πιο ανατριχιαστικά. Όχι για το τσιγάρο και για το ποτό, που εντάξει αυτά με μια συζήτηση νομίζω πως μπορείς να αποφευθούν. Ήταν η μέρα σου. Είναι πολύ γέλιο. Είναι το ζήτημα, όχι αυτό που συζητάμε, το άλλο που μας στείλανε. Άκουσα τελευταία ένα περιστατικό τραγικά ανατριχιαστικό που ήταν τα ξαδερφάκια και το ξαδερφάκι βίαζε επανειλημμένα το ξαδερφάκι με ηλικίες πολύ μικρές μεταξύ τους. Τραγικό, έτσι. Ναι. Δηλαδή και πέρα πού να πάει το μυαλό σου τώρα κάτι τέτοιο. Πού να διανοηθείς και πώς να αντιδράσεις κιόλας μετά σε κάτι τέτοιο. Γιατί αυτά που έχουν γίνει με πατεράδες και μέσα από την οικογένεια. Παιδιά, είναι τραγικά και το έχουμε ξαναπεί μακριά και πολύ μακριά από εμάς. Αλλά να σου πω, αυτά όμως πρέπει να τα λέμε, γιατί πολλές φορές λέμε αυτό είναι αδύνατο να συμβεί, αποκλείεται το ένα τ' άλλο. Σε εμάς, ναι. Λέμε όχι, στη δική μου οικογένεια αποκλείεται. Και τελικά έτσι όπως έχει δείξει η ιστορία, μπορεί πολλές φορές. Τι ωραία χέρι που έχω τελικά. Μπορεί πολλές φορές στη δική μας οικογένεια να γίνουν τα χειρότερα. Ξέρεις, γιατί το είδα τώρα, αλλά το είδα 30 μοίρες λίγο πιο μέσα, γι' αυτό το διαφορετικό. Okay. Μη γελάς, έτσι, λοιπόν, κάθομαι έτσι, τώρα το είδα έτσι. Ναι, αγάπη μου. Ναι, μπράβο. Και αρχικά, πάμε να δούμε τους τρόπους που μπορούμε να εξηγήσουμε τον κίνδυνο στο παιδί. Αρχικά θα πρέπει να εξηγήσετε ότι ό,τι και αν του συμβεί, είτε είναι καλό, είτε είναι κακό, να μας το πει. Γιατί αν είναι κακό, θα πρέπει να το συζητήσει μαζί μας για να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή, όταν ένα παιδάκι νιώσει μια παρενόχληση από κάποιον άλλον, είτε είναι γνωστός, είτε είναι άγνωστος, θα πρέπει να το συζητήσει μαζί μας. Είτε και είναι και καλό. Mm-hmm. Αντίθετα. Λοιπόν, μην το αποθαρρύνετε και του λέτε να μην μιλάει σε αγνώστους. Πρέπει να το μάθετε να συζητάει και όταν χρειαστεί, να πάρει πληροφορίες από κάποιον άγνωστο. Και τι εννοώ, όταν είναι στις κούνιες και σας χάσει κάποια στιγμή από τα μάτια του, να ζητήσει μία βοήθεια, αλλά να μάθει ποιον άγνωστο να αναγνωρίζει. Δηλαδή, καλά, πάνε, τώρα θέλει πολύ δουλειά, βρε Κωνσταντίνα. Θέλει δουλειά, αλλά και θέλει και δουλειά. Όχι, δηλαδή, εμένα η μαμά μου το έχει μάθει. Σου έχει κάνει δηλαδή η ψυχολογία, σου έχει κάνει χαρακτορό. Αυτά δεν τα λέει έτσι, δεν τα λέμε. Δεν μου τα έμαθε. Όταν δηλαδή ήθελα να ζητήσω βοήθεια, δεν ζητούσα από έναν άντρα που ήταν μόνος του, προτιμούσα να ζητούσα από έναν άντρα που έχει παρέα. Προτιμούσα να βρω μια μητέρα που έχει παιδιά μαζί. Αυτό εννοείς. Αυτό εννοώ. Σωστά. Λέει, κοίταξε να δεις. Καλό θα είναι οι γονείς όταν πάνε να πούνε στο παιδί τους και να το καθοδηγήσουν ως προς το καλό, εν πάση περιπτώσει, παρούσες φάσεις. Δεν θα είναι ότι δεν μιλάμε σε γνώσεις και τελειώνουμε. Και θέλει συζήτηση. Αυτό. Το κάτι παραπάνω. Δηλαδή, εγώ στα παιδιά μου που λέω δεν θα πηγαίνετε όταν σας φωνάζει κάποιος άγνωστος και δεν θα μιλάτε. Γιατί άμα δεν τον ξέρετε, άμα δεν σας πει ότι σας έχει στείλει η μαμά. Ότι η μαμά μου είπε και αυτό να σας πει. Αν δεν σας το έχω πει εγώ, θα σας πει έναν κωδικό που έχουμε. Ναι. Αν δεν σας πει τον κωδικό, αν δεν σας πει, αν δεν σας το έχω πει εγώ από νωρίς, όχι απλά δεν μιλάμε σε γνώσεις και τελείωσε. Σωστά. Το καλύψαμε το ζήτημα. Δεν παίρνεις το παιδί και λες θα του κάνω μάθημα σήμερα για αυτό το πράγμα. Καθημερινά μέρα με τη μέρα, από λίγο θέλει. Θέλει από λίγο. Mm. Να μάθουν την έννοια του όχι. Προφανώς και θέλουμε όλοι τα παιδιά μας να είναι ευγενικά. Αλλά όταν κάτι δεν του αρέσει, πρέπει να πει και το όχι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι ευγενικό το παιδί μας. Όχι, σαφώς. Απλά μαθαίνει και αρέσει. Να επιλέγει κιόλας. Και στη ζωή πρέπει πολλές φορές να μαθαίνουμε και να λέμε και όχι. Γιατί αυτό δείχνει επιλογή. Καλά, μα και εγώ είμαι ακόμα παιδί να σου πω κάτι. Και εσύ θες από τα 18 μου. Στα 25-27 μου, τώρα είμαι αλλιώς. Σωστά, έχεις δίκιο. Πολλοί γονείς ανησυχούν ότι η συζήτηση αυτή θα τρομοκρατήσει τα παιδιά. Οι περισσότερες γονείς όμως διστάζουν να μιλήσουν στα παιδιά τους για τον κίνδυνο, μήπως εκείνα φοβηθούν και δεν κλειστούν. Δεν στον εαυτό τους. Μπράβο. Πρέπει να το συζητήσετε, γιατί είναι καλύτερα να ξέρουν τη λύση σε περίπτωση κινδύνου, παρά να έχουν άγνοια κινδύνου. Καταλάβετε τι εννοώ. Ναι, βέβαια, πώς δεν καταλαβαίνει, είμαστε χαζί. Λοιπόν, από την ηλικία των 18 μηνών ως 2 χρονών, πρέπει να μάθετε στο παιδί σας να αναγνωρίζει τον κίνδυνο. Με μία φωνή, γιατί το παιδί δεν μπορεί να μιλήσει. Από την ηλικία των 2 ως 4 χρονών, πρέπει να το μάθουμε να προστατεύει τα ιδιωτικά του μέρη του σώματός του. Τι εννοούμε. Καταλάβατε τι εννοούμε. Ωραία. Να μην βγάζει το πουπούλι του. Μπράβο. Και να μην αφήνουν κανέναν άλλον να αγγίζει αυτά τα μέρη. Άμα δεν νιώθει οίκιος απέναντί του. Τέλος, μην του δίνετε την εντύπωση πως ο επικίνδυνος άνθρωπος φαίνεται επικίνδυνος. Πρέπει να ξέρουν πως ένας παιδόφιλος, ένας κακοποιός, σωστά, ένας υπαγωγέας μπορεί να μοιάζει σαν φυσιολογικός άνθρωπος, ναι, και δεν προέρχεται από κάποια ιδιαίτερη φυλή.
Ωστόσο, εγώ να ενημερώσω τους φίλους μας τηλεθεατές, συγγνώμη, γιατί μου στέλνουν μηνύματα, Αλέξανδρε, ποιο είναι το επόμενο θέμα. Η Σίλια είναι το επόμενο θέμα, γιατί με ρωτάνε, καταλαβαίνεις. Ά, ναι. Να το πω λοιπόν. Η Σίλια, παρακαλώ πολύ. Μάλιστα. Και. Λοιπόν, ναι, δεν είναι από κάποια ιδιαίτερη χώρα. Φιλή είναι μόνο άντρας και όχι γυναίκα. Α, τέλειο. Ναι, καμιά φορά είναι και γυναίκα λοιπόν. Έτσι. Ναι, γι' αυτό λοιπόν πρέπει να είναι τα παιδιά πολύ ενημερωμένα. Η αλήθεια είναι ότι όλα τα παιδιά στο μυαλό τους έχουν ότι αν θα γίνει κάτι κακό θα γίνει από άντρα. Ναι. Καταλαβαίνεις, έχεις δίκιο λοιπόν απόλυτο σε αυτό. Ναι. Θα πρέπει λοιπόν να το έχουμε στο νου μας και να το ενημερώνουμε στα παιδιά μας. Με ποιο τρόπο καλύτερο μπορούμε που να είναι μεταδοτικός απέναντι σε αυτά. Ακριβώς. Και βέβαια, εγώ πιστεύω έτσι γενικά τώρα για να κάνουμε και ένα λίγο σαμαράιζ, ας πούμε, όλων αυτών που είπε η Κωνσταντίνα, είναι ότι. Σ' άρεσε αυτό. Είναι ότι γενικότερα θυμάστε στην εκπομπή που είχαμε πει κάποια στιγμή ότι ο Έλληνας, γενικά είναι αυτός τον άνθρωπο και δεις τα παιδιά, ότι αυστηρός του απαγορεύεις, στην ουσία πολύ ευκόλως τον προτρέπεις να το κάνει. Ναι, σωστά. Άρα, ο σωστός τρόπος που θα μεθοδεύσεις στο να κάνει να μην κάνει κάτι το παιδί είναι το α και το ω. Εάν, ας πούμε, εγώ σου δώσω ένα χαστούκι, εσύ θα με ερωτευτείς. Εντάξει, δεν μιλάμε τώρα για σένα. Αλλά αν ένα παιδί του δώσει ένα χαστούκι και του πεις μην το ξανακάνεις, από αντίδραση μπορεί να κάνει και αυτό και το χειρότερο. Αν όμως το πιάσεις και του μιλείς και του πεις έλα τα αγοράκι μου να δεις, αυτό που κάνεις δεν είναι πάρα πολύ καλό, γιατί έτσι, γιατί μπορεί να σου φέρει αυτό, γιατί εκείνο. Γι' αυτό έχουμε πει πολλές φορές ότι οι καλύτεροι φίλοι των παιδιών είναι οι ίδιοι οι γονείς τους. Εάν έτσι με το παιδί σου δεν μπορείς να είσαι σαν μαμά η καλύτερη φίλη της κόρης σου, να μπορεί να έρθει να σου πει για την πρώτη της επαφή, όχι, για την πρώτη της σχέση, για το πρώτο της φιλί. Ναι, όχι απόλυτο. Γιατί απλά και δεν κάνει και να είσαι και πολύ 100%. Όχι και πολύ 100%, όλοι, αλλά μιλάμε για ένα 60. Αν με τον μπαμπά σου δεν μπορείς σαν αγόρι να του πεις μπαμπά, εγώ θέλω αυτό, ή μπαμπά θα με πας, ας πούμε, να με έτσι λίγο να έτσι. Να δώσεις τα παιδιά την ευκαιρία να καταλάβουν ότι μπορούν να σου μιλάνε ελεύθερα, αλλά πάντα με το σεβασμό ότι μιλάνε στο γονιό και στο φίλο. Σαφώς, εννοείται, και όχι ότι να σου πω ρε, ας πούμε, ή τίποτα τέτοιο. Εννοείται ότι μιλάμε στη μαμά, στον μπαμπά μας, αλλά μιλάμε με τρόπο που τους σεβόμαστε, αλλά τους θεωρούμε και φίλους. Εμένα, δηλαδή, άμα δεις την νύφη μου με τα παιδιά τους, το έχω ξαναπεί στην εκπομπή. Είναι σαν να είναι φίλοι. Δηλαδή, δεν έχεις διαμάσει με τη μαμά μου. Ναι, καλά, εσύ με τη μάνα σου βγαίνετε και μαζί και όλες, δηλαδή, και το διασκεδάζεις μέχρι το πρωί. Αλλά αυτό όμως και η καλύτερη σχέση είναι, παιδιά. Εγώ μου αρέσει και γενικότερα, μου αρέσει πολύ να βλέπω γονείς με τα παιδιά να είναι πολύ ενωμένοι. Πάρα πολύ μου αρέσει αυτό. Δηλαδή, ειλικρινά. Να νιώθεις ότι φοβός και από πίσω ο σεβασμός. Ο σεβασμός είναι πάρα πολύ βασικό πράγμα. Όχι μόνο στους γονείς με τα παιδιά. Καλά, γενικά, ο σεβασμός ακόμα και στο ζευγάρι. Και δηλαδή, ας πούμε, μπορεί εμείς να κάνουμε, ας πούμε, σεξ και να σπάσω το ξύλο. Εντάξει. Ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν σε σέβομαι. Σωστά, γιατί ακριβώς την επόμενη στιγμή. Θα σε πάρω αγκαλιά, θα σε φιλήσω, α πούμε, μωράκι μου, ζωούλα, μου, αγαπούλα μου. Θα σου φτιάξω και ένα αυγό. Και αυγό, και όχι μόνο αυγό, και μελέτα θα σου φτιάξω. Δεν είναι μόνο αυγό. Και όχι απλή ομελέτα, θα σου βάλω μέσα και. Και ζαχαρβατικά. Λοιπόν. Αυτό λοιπόν είναι το ένα που ήθελα να πω. Και το άλλο που ήθελα να πω, φτάνοντας και στο χρόνο που πρέπει να φτάσω, είναι ότι. Είναι. Καλά το πάρεις. Ότι χαριστώ να θα με κρατήσεις. Κατέβασε το καλέ, γιατί τρέπεσαι. Γιατί τρέπεσαι να το κατεβάσεις. Λοιπόν, είναι το άλλο ότι τα παιδιά όταν είναι σε ένα εξωτερικό χώρο, θα το λέμε αυτό πάντα, και δουν κάτι περίεργο, θα πρέπει να το πούν στη μαμά και στον μπαμπά και όχι να το κρύψουν. Πολλές φορές τα παιδιά ντρέπονται να πούν ότι μαμά, σήμερα ξέρεις κάτι, ήρθε κάποιος στην πλατεία και τριβότανε. Που έχω δει, ή μας κοίταζε πολύ έντονα ενώ εμείς παίζαμε, ένας κύριος με μουσια. Αυτό δεν θα πρέπει τα παιδιά να φοβόνται να το πούν στη μαμά, θα του πει τι, δεν ξαναπά στην πλατεία. Ξέρεις, πολλές φορές τα παιδιά δεν το λένε για να μην τους πεις «Α, τι, δεν θα ξαναπάς πλατεία, τέλος». Λάθος, παιδάκια μου γλυκά και όμορφά μου, θα πρέπει να το λέτε στη μαμά, γιατί αυτό θα κάνει και τη μαμά να σε έχει εμπιστοσύνη και θα παίξετε και πιο πολύ, αλλά και μπορεί να σας προστατεύσει και από κάτι. Και θα επιληθεί και ο κίνδυνος. Και όχι μόνο αυτό, πολλές φορές τα παιδιά δεν το λένε και για τα άλλα παιδιά, γιατί λέει «Θα το πεις στη μαμά σου, φοβητσιάρης». Ναι. Σωστά. Τα παιδιά είναι πολύ κακοί κριτές. Αυτά όμως, παιδάκια κριτές μου, καλά, πρέπει να τα λέμε στη μαμά. Γιατί μας λένε πολύ και τα παιδιά, καταλαβαίνεις. Εμένα με βλέπουν σαν το Thundercats, μου λένε κάτι φίλες μου που έχουν μικρά παιδιά. Και λένε, μαμά, αυτός δεν παίζει το Thundercats. Είμαι ο Σούπερμαν. Είμαι ο Σούπερμαν, δεν το λες, αλλά το Thundercats το λες όμως, το βάζεις μέσα. Ναι, ναι, εντάξει, θα μείνω στο Super Sketo. Βέβαια, πάρα πολύ πρέπει να σου πω, με περνούσαν και για, πώς το λέγανε το άλλο, αυτά τα αυτοκινητάκια που τα μεταλλάσσεις και γίνονται. Transformer. Λοιπόν, κάνω και λίγο για Transformer, όπως και να το δέσεις, φίλε τηλεθεατή μου. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κωνσταντίνα Παπαϊώνου, που ήσουν κοντά μας. Την επόμενη εβδομάδα και πάλι κοντά μας, με ιδιαίτερα έτσι θεματάκια.
και πολύ ωραία θέματα για τα παιδιά. Σωστά. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι θα γίνει. Φίλε μου τηλεθεάτρια και φίλε μου τηλεθεατή. Και φίλες μου τηλεθεάτρες και τηλεθεατές μου. Θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά, η μία κοπέλα εδώ στην εκπομπή διαδέχεται την άλλη. Η αγαπημένη μας Ήλια. Η αγαπημένη, βεβαίως, πάμε από το Μελαχρινό στο Ξανθό. Η αγαπημένη μας Ήλια Κατραλή θα έρθει εδώ πέρα γιατί. Τι είπα. Α, με κοιτάς έτσι περίεργα. Γιατί από τη στήλη της 7η τέχνη έχει να μας ταξιδέψει σε πολύ ωραία πράγματα που αφορούν το κινηματογράφο και το θέατρο. Τι, πώς, πού και γιατί σε πάρα πολύ λίγο. Εσείς απλά δεν έχετε καλύτερη επιλογή.